Ο δρόμος για την καταβολή των 130 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ελλάδα άνοιξε. Ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών παρουσίασε στο Eurogroup όλα τα προαπαιτούμενα βήματα που είχαν ζητήσει οι Ευρωπαίοι, τονίζοντας ότι το PSI είναι σε πλήρη εξέλιξη. This is a very good, a unique offer. I'm sure that the market understands very well. How clear is my message? Thank you very much. Λίγο νωρίτερα η Διεθνής Ένωση Συμφωνιών Ανταλλαγής και Παραγόγων αποφάσιζε ότι το PSI δεν αποτελεί πιστωτικό γεγονός και ως εκ τούτου δεν πρόκειται να πληρωθούν τα ασφάλιστρα κινδύνου, τα γνωστά CDS, στους κερδοσκόπους. Θετικός υπέρ της Ελλάδας μετά από πολύ καιρό εμφανίστηκε σήμερα ο Wolfgang Schäuble. Wenn die Voraussetzungen gegeben sind, dann können wir heute entscheiden, dass wir die Dinge freigeben, die wir brauchen, damit die Umtauschaktion von Griechenland für die privaten Gläubiger auf den Weg gebracht werden wird. Das ist unsere Aufgabe. Und darauf konzentrieren wir uns. Und ich glaube, es sieht das, was ich vorab gehört habe, sieht danach aus, dass Griechenland doch große Fortschritte gemacht hat. Deswegen denke ich, wir kommen heute einen wichtigen Schritt weiter. Η Christine Lagarde, η οποία φέρεται να έδωσε μάχη κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου υπέρ της Ελλάδας και κόντρα σε Ρωσία, Βραζιλία και Ελβετία, εμφανίστηκε αισιόδοξη. C'est un moment où on va examiner les travaux effectués par les autorités grecques et moi pour l'instant j'ai une impression assez positive du gros travail qui a été fait. Η θετική απόφαση για την Ελλάδα είναι θέμα χρόνου, δήλωσε από την πλευρά του ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών. Nous sommes globalement satisfaits des avancées en Grèce, notamment sur tout ce qui concerne les actions prioritaires. Τελικές αποφάσεις για την Ελλάδα θα έχουν ληφθεί μέχρι τις 12 Μαρτίου, ώστε η πρώτη δόση του δανείου να έχει καταβληθεί μέχρι τις 20 του μήνα, για να καλυφθούν οι δανειακές της υποχρεώσεις, τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup, συμπληρώνοντας ότι δεν χρειάζεται τρίτο δάνειο. Examinons d'abord le deuxième programme grec, faisons tout pour qu'il soit appliqué dans de bonnes conditions, arrêtons d'humilier le peuple grec en chargeant les différents segments de la société grecque de toutes sortes de reproches et de procès d'intention et essayons ensemble avec nos amis grecs de faire ce qui doit être fait. Σε αντίθεση με την καγκελάριο Μέρκελ και τον Wolfgang Schäuble, ο Γερμανός Υπουργός Οικονομίας Φίλιπ Ρέσλερ παραμένει σε σκληρή γραμμή απέναντι στην Ελλάδα. Οι εμπειρίες από την πορεία ανάπτυξης της Ελλάδας, κατά την άποψή μας, είναι μια μάλλον ανώμαλη προσγείωση στην πραγματικότητα. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να δώσουμε όθηση στην ανάπτυξη. Αλλά η αλληλεγγύη δεν επιτρέπεται να είναι μονόδρομος. Καμία παροχή βοήθειας χωρίς αντιπαροχή. Στον κύριο Ρέσλερ απάντησε έμεσα ο πρόεδρος του Eurogroup. Il faudra que nous fassions ce bavardage sur une possible sortie de la Grèce de la zone euro. D'ailleurs, ceux qui le font, en règle générale, ne le font pas sur base d'une analyse approfondie, mais plutôt en fonction de certaines échéances électorales qu'ils voient se pointer à l'horizon. Την ίδια ώρα στον ευρωπαϊκό τύπο πληθαίνουν τα δημοσιεύματα υπέρ της Ελλάδας. Χαρακτηριστική η περίπτωση της Λιμπερασιόν. Η Ελλάδα είναι το παρελθόν μας. Είναι επίσης το μέλλον μας. Ανακαλύψτε την ξανά μαζί της. Το 2012 ας γίνουμε όλοι Έλληνες. Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα, ο ελληνικός λαός ηγείται μιας οικονομικής μάχης. Για τους Έλληνες είναι καιρός να πούνε όχι. Και για όλους εμάς ήρθε ο καιρός να τους υποστηρίξουμε. Επειδή ο ελληνικός λαός σήμερα ηγείται της μάχης κατά του οικονομικού ολοκληρωτισμού που καταστρέφει παντού τη δημόσια περιουσία, απειλεί την καθημερινή επιβίωση, διαδίδει την απόγνωση, το φόβο και την αποχάβνωση μέσα από έναν πόλεμο όλων εναντίον όλων. Στο PSI θα μπουν όλοι οι ιδιώτες μικροομολογιούχοι που σύμφωνα με πληροφορίες θα αποζημιωθούν με έντοκα γραμμάτια. Η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών θα κοστίσει περίπου 50 δισεκατομμύρια ευρώ, που θα καταβληθούν σε τρεις δόσεις.